Γεια σας από τον τρελό κόσμο. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα ξεκινήσουμε με το σχόλιο που μου στέλνει για καλημέρα ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, ο γνωστός Κυρ. Και νομίζω ότι δεν είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις, είναι μια γελιογραφία χίλια σχόλια. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες που μαθαίνουμε για τα οικόπεδα που έχουμε, κάποια οικόπεδα που ανήκουν στο δημόσιο και τα οποία αντί να τα κάνουν επενδύσεις σκέφτονται πώς θα κάνουν κάποιες κατοικίες για κάποιους έχοντες και κατέχοντες. Είναι σήμερα 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Έχει οριστεί από το 1992 και έπειτα, που καθιερώθηκε ο εορτασμός αυτής της συγκεκριμένης ημερομηνίας, καθώς τότε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε αμαία, άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπενθυμίστε πως το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν άτομα σε χώρες που δεν έχουν και τόσο καλά αναπτύξει τις στατιστικές μεθόδους των πολιτισμένων χωρών, αυτών που αποκαλούμε πολιτισμένους. Δηλαδή, 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κάποια αναπηρία. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα ποσοστά είναι τα άτομα που δεν έχουν αναπηρία. Όλοι οι άλλοι έχουν αναπηρία, αλλά δεν το ξέρουν. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα, λέει, από 500 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Το 80% από αυτά τα άτομα, κατ' εκτίμηση, ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες. Κάτι ακόμα όμως, δεν πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως πιστεύω εγώ. Έχουν ωστόσο κάποιες επιπλέον ανάγκες από όλους εκείνους εμάς, που αποκαλούμαστε φυσιολογικοί και καλούμαστε να δείξουμε σεβασμό και περίσσια αγάπη σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Θα αρχίσω με ένα δημοσίευμα από την ιστοσελίδα Stix που είχα κάνει στις 27 Δεκάτου του 2013, την παραμονή της παρέλασης. Τότε στο Ηράκλειο ο 15χρονος Ηρακλειώτης Κωνσταντίνος Κριτζάς συμμετείχε ως παραστάτης για το τρίτο λύκειο Ηρακλείου, καθώς την περσινή χρονιά είχε μέσο όρο στα μαθήματα 20. Μέσο όρο. Ο Κωνσταντίνος που βλέπουμε όταν παρέλασε, γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1998, αλλά από τα 8 του χρόνια και έπειτα άρχισε να αναπτύσσει μια σοβαρή πάθηση, η οποία τον ανάγκασε να καθίσει σε ειδικό αμαξίδιο. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, το οποίο για πολλούς από εμάς θα ήταν αρκετό να μας απογοητεύσει, ο Κωνσταντίνος το αποδέχτηκε γρήγορα και δίνοντας τα τελευταία χρόνια τη δική του καθημερινή μάχη με την οικογένειά του πάντα στο πλευρό του, κατάφερε να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Ο Κωνσταντίνος, εκτός αφού σε μια συνέντευξη στο Κρέτα Πλάς εξομολογήθηκε, αυτό για το οποίο χαίρεται πιο πολύ είναι ότι με την απόφασή του να συμμετάσχει σε εκείνη την παρέλαση άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο και σε άλλα παιδιά από το Ηράκλειο που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με το δικό του και μέχρι τότε δίσταζαν να παρελάσουν. Του αρέσει να κάνει βόλτες, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι και πολύ εύκολο εξαιτίας της νοοτροπίας που διακατέχει ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Αυτοί που παρκάρουν ακόμα και μπροστά στις ράμπες, γιατί υπερισχύει το δικό τους εγώ. Εγώ βρήκα να παρκάρω. Τώρα ο άλλος να κόψει το λαιμό του. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε πεζοδρόμια και σε ράμπες εμποδίζουν τη διέλευση των ατόμων που κινούνται με ειδικά αμαξίδια, ενώ δεν λείπουν και ασυνείδητοι οι οποίοι σταθμεύουν τα αμάξια τους ακόμα και σε σημεία όπου υπάρχουν ειδικές πινακίδες για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Η κατάσταση στο Ηράκλειο είναι τραγική, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Κάτω από το σπίτι μας έχουμε ειδική πινακίδα για το παρκάρισμα. Παρ' όλα αυτά, στη θέση μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να παρατούν τα αυτοκίνητά τους για ώρες ολόκληρες, χωρίς να τους νοιάζει αν ενοχλούν.
Ακόμα πιο εκνευριστικό είναι το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς, όταν επιστρέφουν να πάρουν τα αμάξια τους, δεν ζητούν ούτε μια συγγνώμη αν τους κάνει κάποιος παρατήρηση που περιμένει να βάλει το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο για το οποίο υπάρχει η πινακίδα. Άλλο ένα φαινόμενο που εξοργίζει τον 15χρονο αριστούχο μαθητή είναι οι αντιδράσεις πολλών ντόπιων όταν αντικρίζουν άτομα σε αμαξίδια. Νευριάζω όταν πηγαίνω βόλτα και με κοιτούν καλά-καλά στο δρόμο. Ωστόσο το έχω πλέον συνηθίσει γι' αυτό, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Τα ενδιαφέροντά του και η σχέση του με την οικογένεια και οι συμμαθητές του έχει άριστες σχέσεις, είναι πάρα πολύ αγαπητός και όταν ήταν μικρότερος έπαιζε πιάνο. Πλέον, όπως μας λέει ο ίδιος, τις περισσότερες ώρες της ημέρας διαβάζει και ωστόσο τον ελεύθερο του χρόνο σερφάρει στο διαδίκτυο ή παίζει παιχνίδια στο PlayStation. Έχει καλούς φίλους από το σχολείο, τους οποίους συναντά κυρίως στο σπίτι του, όπου τον επισκέπτονται. Στο σχολείο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όλα τα παιδιά με συμπαθούν και με βοηθούν πάρα πολύ και οι μεταξύ μας σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Το ίδιο ισχύει και με τους καθηγητές μου, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο οποίος στη συνέντευξή του λέει ότι μικρός ονειρευόμουν να γίνω ηθοποιός. Όταν όμως κατάλαβα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, αποφάσισα ότι θέλω να ακολουθήσω τη θεωρητική κατεύθυνση προκειμένου να περάσω στη νομική σχολή. Εμείς ευχόμαστε στον Κωνσταντίνο να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Και λέω να πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Θα το δούμε. Έχασες, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, ξέρεις πόσο καιρό ήθελα να σε γνωρίσω. Ήξερα ότι κάπου υπάρχεις, σε κάποια χώρα. Αλήθεια, ποια χώρα είναι η αγαπημένη σου? Η αγαπημένη μου χώρα είναι η Αγγλία. Έχει 53 εκατομμύρια πληθυσμό. Συνορεύει με τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου μαθαίνεις, Αλέξανδρε. Σε αγαπάω. Σε αγαπάω. Σε αγαπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω. Μαρία, δώσ' μου το χέρι σου. Πάμε. Σ' αγαπάω. Αυτή την αγάπη χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας, αυτά τα παιδιά. Στις 4 Ιουλίου του 2012 μου είχε στείλει και είχα δημοσιεύσει στο Stix το κομμάτι που θα σας διαβάσω. Είναι του Γιώργου Κλονάρη, ενός χημικού. «Εδώ και 15 χρόνια είμαι παραπληγικός», έγραφε ο Γιώργος Κλονάρης, «από τροχαίο ατύχημα». Και πρόσφατα έλαβα μέρος στο 5ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτονομίας για ανθρώπους με κινητική αναπηρία που οργανώνει η περίφημη ομάδα Άλλη Όψη. Πρόκειται για μια ομάδα νέων εθελοντών που σαν σκοπό έχει να εκπαιδεύει άτομα με κινητική αναπηρία για να αυτονομηθούν. Έχουμε τη φωτογραφία του Γιώργου. Και να απεξαρτηθούν από τη βοήθεια τρίτων. Είναι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, επιστημονικά καταρτισμένοι και έμπειροι που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής και χαρούμενος και να βρίσκεσαι ανάμεσά τους. Πολύ σημαντική είναι και η συμμετοχή εκπαιδευτών με αναπηρία, των οποίων η γνώση, η εμπειρία και οι ικανότητες δίνουν ιδιαίτερη αμεσότητα στην κατανόηση και λύση των προβλημάτων των εκπαιδευομένων. Το δεκαήμερο πρόγραμμα έγινε τον Ιούλιο στον πανέμορφο Κολυνδρό Πιερίας, σε ένα πολύ φιλόξενο προσβάσιμα ξενοδοχείο και σε άριστες αθλητικές εγκαταστάσεις που ένας άξιος δήμαρχος κατασκεύασε τιμώντας τη θητεία του. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο Κλονάρη που μας λέει αυτά τα πράγματα. Το κλίμα συνεργασίας άριστο, επικοδομητικές προσπάθειες από ανθρώπους που ποτέ δεν είχαν προσπαθήσει ξανά με ανάλογο τρόπο
Χαμόγελο ικανοποίηση σε κάθε νέα κατάκτηση, αυτοπεποίθηση και παντελής έλλειψη με ψημυρίας. Το υποστηρικτικό προσωπικό πανταχού παρόν σε όλες τις ώρες και απόλυτα πρόθυμο να βοηθήσει όπου έπρεπε. Γυμναστική, μπάσκετ και ράγμπι με αμαξίδιο. Επίμονη εκπαίδευση προσπέλασης εμποδίων και χειρισμού αναπηρικού καθίσματος, κολύμπη σε πισίνα και θάλασσα, τένις, κανό στον αλιάκμονα, γιόγκα, τοξοβολία, σκοποβολή. Ακούμε αυτά τα πράγματα εμείς όλοι οι άλλοι και μένουμε άφωνοι, γιατί νομίζω ότι αυτοί που όλοι εμείς αποκαλούμε φυσιολογικοί, αποκαλούμαστε φυσιολογικοί τέλος πάντων, είναι αμφίβολα αν μπορούμε να τα κάνουμε. Και όμως η θέληση αυτών των ανθρώπων, όπως ο Γιώργος Ογκλονάρης και όσους θα δούμε κατόπιν στα άλλα βίντεο και στις φωτογραφίες, καταφέρουν. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες προσωπικές κατακτήσεις, συνεχίζει ο Γιώργος Κλουναράρης, που άλλαξαν τη ζωή μου. Έμαθα να ανεβοκατεβαίνω χαμηλά πεζοδρόμια και να κατεβαίνω σκάλες με το αμαξίδιο. Κολύμπησα στη θάλασσα και οδήγησα αυτοκίνητο για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Έπαιξα πινκ-πονγκ, το οποίο κατευχαριστήθηκα και πήρα μέρος σε ένα απαιτητικό μαραθώνιο στίβου, τον οποίο ολοκλήρωσα περιχαρής. Σημειώστε ότι είδα τετραπληγικούς συμμετέχοντες να καταφέρουν περισσότερα από μένα, που έχω απόλυτο έλεγχο των χεριών και του κορμού. Ο λόγος που γράφω δεν αφορά μόνο την περιγραφή του γεγονότος, αλλά και την παρακάτω σκέψη. Η ανάπτυξη αυτής της άρτιας εθελοντικής δραστηριότητας στην επικράτεια του αδιάφορου ελληνικού κράτους μοιάζει εξωπραγματική. Δεν είναι όμως, είναι μια καθιερωμένη πραγματικότητα που μετρά ήδη 5 χρόνια ζωής. Δικαιούμαι λοιπόν, καταλήγει ο Γιώργος Κλονάρης, να οραματίζομαι, να βλέπω πολλές άλλες όψεις να δίνουν τα πολύτιμα εφόδια της αυτονομίας σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, να βλέπω οικογένειες να παροτρύνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα να παίρνουν μέρος σε τέτοια προγράμματα, να βλέπω ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους με το αναπηρικό τους αμαξίδιο, να βλέπω νέους ανθρώπους να αθλούνται μακριά από μεμσημυρίες και καταθλίψεις. Τέλος, να βλέπω την κοινωνία μας να συμφιλιώνεται με την αναπηρία, αναγνωρίζοντας ένα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που απλά χρησιμοποιεί έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης, το αναπηρικό κάθισμα. Έχουν υποθεί πολλά, ευχαριστώ και μπράβο στην άλλη όψη. Προσθέτω και τα δικά μου. Γιώργος Κλονάρης, χημικός. Θα ήθελα τώρα να δούμε ένα φιλμάκι που είναι ράγμπι με αμαξίδιο. Είναι κάτι το εντελώς εντυπωσιακό. Για όσους δεν ξέρουν, το ράγμπι είναι ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι. Βέβαια με το αμαξίδιο δεν μπορείς να κάνεις τις πτώσεις εκείνες που κάνεις, αλλά κάνεις ελιγμούς, κάνεις πάσες, συμμετέχεις σε ένα παιχνίδι και μπορούμε να δούμε μερικά αποσπάσματα. Μια ομάδα αθλητών με πολύ πάθος και ενέργεια σύστησε την περασμένη Κυριακή στο κοινό το ράγμπι με αμαξίδιο. Ένα παραολυμπιακό άθλημα ιδιαίτερα δημοφιλές παγκοσμίως. Το όνομα αυτής, Δούριος Ήπος. Πρόκειται για τη μοναδική ελληνική ομάδα ράγμπι με αμαξίδιο. Απαρτίζεται από 15 παίκτες και υποστηρικτικό προσωπικό που αριθμεί πάνω από 10 άτομα. Όλοι τους βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ με έναν και μόνο σκοπό. Την αύξηση της απήχησης του αθλήματος στη χώρα μας και την προσέλκυση νέων παικτών. Βλέπω κόσμο που έξω δεν κυκλοφορεί, γιατί η Αθήνα δεν τον βολεύει. Ξαφνικά να μπαίνει σε ένα άλλο αμαξίδιο και να είναι άλλος άνθρωπος. Να είναι πάρα πολύ γρήγορα, να είναι χτυπός, να κάνει συγκρούσεις, να κάνει πράγματα που δεν το περιμένεις από έναν άνθρωπο με τέτοια κινητική αναπηρία. Και θέλω να μας μάθει ο κόσμος και να μας δει ο κόσμος για να δει ότι μπορεί να βγει από το σπίτι του και όχι μόνο να βγει, να κάνει και άθλημα και να περάσει καλά. Το ράγμπι με αμαξίδιο και ο Δούριος Ήπος μπορούν να αποτελέσουν για τα άτομα με τετραπληγία κίνητρο να βγουν από το σπίτι. Μπορούν να αποτελέσουν αντίδοτο στην αποξένωση και πολλά πολλά άλλα. Πέρα από την εγκύμναση που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας, στην αυτοεξυπηρέτησή μας, είναι μια πολύ καλή κοινωνικοποίηση. Είναι ταξίδια που κάνουμε για τους αγώνες, είναι φίλοι, είναι παρέες, είναι πολλά. Ερχόμενη η πρώτη φορά σε επαφή, υπήρχε ένα άγχος από τον αδερφό μου, γιατί έλεγε ότι δεν θα τα καταφέρει, δεν μπορεί να βγάλει προπόνηση, θα κουραστεί και τέτοια πράγματα, αλλά με το παιδί στο καρότσι κούμπωσε. Δηλαδή,
το καρότσι του rugby, το αναπηρικό μαξίλιο που είχε σε σχέση με το rugby, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Στο ένα δεν μπορούσε καλά να το πάει, στο άλλο με το που έκατσε όχι απλά το πήγε, έβγαλε και μια ώρα προπόνηση. Στο παρκέ αγωνίζονται δύο ομάδες με 4 παίκτες η κάθε μία. Η μπάλα αλλάζει χέρια και το μαρκάρισμα είναι στενό. Το σκορ αλλάζει κάθε φορά που ένας παίκτης διασχίζει τη γραμμή του αντίπαλου τέρματος έχοντας την μπάλα στην κατοχή του. Ο αγώνας ολοκληρώνεται με το πέρας 4 περιόδων των 8 λεπτών. Κάθε ομάδα φτιάχνει πράγματα, εμείς είμαστε εδώ για να χαλάσουμε κάτι. Θέλουμε να χαλάσουμε το στερεότυπο που έχουν οι άνθρωποι για τους ανθρώπους με αναπηρία. Αν έρθετε όσοι ήρθαν σήμερα, είδαν ανθρώπους με σοβαρή αναπηρία να παίζουν ένα άθλημα, ένα πολύ δυναμικό ομαδικό άθλημα, που δεν μοιάζει καθόλου με το στερεότυπο που έχει ο κόσμος στο μυαλό του για τους ανθρώπους με αναπηρία. Το άθλημα παρουσιάστηκε στο κοινό στο πλαίσιο του 4ου προπονητικού προγράμματος ράγμπι με αμαξίδιο, το οποίο διοργανώθηκε με τη συμβολή του μη κερδοσκοπικού σωματείου Άλλη Όψη. Οι αθλητές απέκτησαν τεχνογνωσία από ξένους γνώστες του αθλήματος που βρέθηκαν στην Αθήνα για αυτόν τον σκοπό και φαίνεται πως οι επιδόσεις τους ικανοποίησαν πλήρως τον προπονητή τους. And they understand and they are doing like I telling them to do. So I'm very happy. I'm very happy with the way they're pushing. I'm very happy the way they are passing the ball. And listen to me. Πανταχού παρόν και αναπόσπαστο μέρος του Δούριου Ήπου είναι το υποστηρικτικό προσωπικό. Οι βοηθοί που συμμετέχουν ενεργά και αφιλοκερδώς στις προπονήσεις της ομάδας και έχουν γίνει ένα με αυτήν. Υπάρχουν παίκτες που η αναπηρία τους δεν τους επιτρέπει να κάνουν κάποια πράγματα και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε αρτιμελείς βοηθούς να τους βοηθάνε σε αυτά. Όλο αυτό όμως εκπέμπει ένα πολύ μεγάλο αμοιβαίο σεβασμό και από εμάς αυτούς και από εκείνους εμάς. Όσο χρήσιμος είναι ένας παίκτης μέσα στο παρκέ, άλλο τόσο χρήσιμος είναι και ένα υποστηρικτικό προσωπικό έξω από το παρκέ. Οι παίκτες κάτω από την ομπρέλα της Άλλης Όψης έχουν ήδη στο ενεργητικό τους σημαντικές διακρίσεις σε 3 διεθνή τουρνουά. Με τη σύσταση του αθλητικού σωματείου που έχουν στα σκαριά, το αγωνιστικό μέλλον της ομάδας προμηνύεται λαμπρότερο. Μόλις συσταθεί το αθλητικό σωματείο, θα μπορούμε πλέον να σχηματίσουμε την εθνική ομάδα και να συμμετέχουμε σαν Ελλάδα πλέον στις μεγάλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και ίσως κάποτε Ολυμπιακούς. Τους ευχόμαστε. Έχουμε όμως επικοινωνία, μπορούμε να δούμε το Γιώργο του Βουργάνα στο Skype. Γεια σου Γιώργο μου. Καλή σας μέρα. Θα σου πω και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα κατά κάποιο τρόπο είναι η γιορτή σας. Που θα έπρεπε να είναι... Δεν θα το έλεγα τόσο ως γιορτή, όσο κάποιος να θυμάται κάτι για τα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Κοίταξε Γιώργο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να δέχεστε ευχές για κουράγιο και να δέχεστε και την κατανόηση για αυτούς τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν κάποιες δυσκολίες που έχουν οι συνάνθρωποι μας. Θέλω να μας πεις τώρα λίγα πράγματα για... Είσαι και πρωταθλητής, έτσι, συμμετέχεις σε αυτή την ομάδα ράγκμπι με αμαξίδιο. Πες μας λίγα λόγια για αυτή την ομάδα. Ναι, το ράγκμπι με αμαξίδιο ξεκίνησε... Το είδαμε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2010, ώσπου η Άλλη Όψη έκανε το πρώτο προπονητικό πρόγραμμα και ουσιαστικά έδωσε την ευκαιρία σε άτομα με τετραπληγία να μάθουν για το άθλημα και να το γνωρίσουν και να ασχοληθούν με αυτό αν και εφόσον θέλουν. Ακολούθησαν 3 χρόνια πολύ ωραία. Είχαμε και αρκετές διακρίσεις και αρκετά αρχίδια στο εξωτερικό. Ξεκινήσαμε πραγματικά από το 0 και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα χι στόλο, χι αριθμό αμαξιδίων. Όλα αυτά με την παιδεία της Άλλης Όψης και με την καθοδήγησή της. Κάναμε κάποια ταξίδια, ένα στην Ιταλία που μάλιστα και πήραμε την πρώτη θέση. Ένα στη Γερμανία, πρώτο ταξίδι στο Ben Best που πήραμε την τρίτη θέση. Και κάναμε ένα ταξίδι στη Σουηδία που πιο πολύ ήταν σαν προπονητικό πρόγραμμα εξάσκησης. Απλά παίζαμε με τους καλύτερους παίκτες όλης της Ευρώπης. Γιώργο, πες μας και λίγα πράγματα για την εκπαίδευση που κάνετε σε αυτά τα προγράμματα της Άλλης Όψης. Ναι, η Άλλη Όψη είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με κινητική αναπηρία. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται πάνω στην ομότιμη υποστήριξη. Τι σημαίνει αυτό? Το κάθε άτομο με την οποιαδήποτε αναπηρία, μιλάω για κάκος νοτιού μυελού, να το πω απλά για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, για τα άτομα τα οποία μείνανε σε κάθισμα, όχι που είναι κινητής.
Αυτοί δηλαδή που κάποτε περπατούσαν, όπως εσύ. Ακριβώς. Όπως ακριβώς, εσύ ακριβώς. Που μετά το ατύχημα σε νεαρή ηλικία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτός λοιπόν διαπιστώσανε και πάνω στη Σφυγία κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκεί και κάνανε κάποια διατριβή. Διαπιστώσαν λοιπόν ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο πλησιάζεται από την Ελλάδα, αλλά θα ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο. Κατεβαίνοντας λοιπόν το 2007, ξεκινάει λοιπόν να γίνεται η άλλη όψη. Όλο, όπως είπα και πριν, όλο αυτό βασίζεται πάνω στην ομότιμη υποστήριξη, που σημαίνει ότι το κάθε άτομο που έχει αναπηρία έχει έναν εκπαιδευτή, ομάδας εκπαιδευτή, ο οποίος έχει ίση ή παρόμοια αναπηρία με αυτόν και είναι τελείως αυτόνομος, τελείως ανεξάρτητος. Έχει κατορθώσει δηλαδή και έχει πετύχει μια αυτονομία. Ακριβώς. Είναι θέμα τεχνικής κυρίως, το πώς αυτές οι τεχνικές μπορούν να προσαρμοστούν πάνω σε κάποιο άτομο και το πώς μπορεί το άτομο να τις μάθει να τις εκπαιδεύσει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν ακόμα και εγώ, γιατί από το 2003 αποκτήσα μέχρι το 2010 που πήγα πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Άλλης Όψης, ήμουν καθόλου αυτόνομος. Όταν λοιπόν εγώ κάποια στιγμή δοκίμασα να βάλω τα πόδια μου μέσα στο αυτοκίνητο, είδα ότι δεν μπορώ. Οπότε δεν είπα να τα ξαναδοκιμάσω, είπα απλά δεν μπορώ. Οπότε όταν πήγα εκεί και είδα το σωστό τρόπο και μπόρεσα, το κατάφερα. Απλά στο σημείο αυτό να πούμε, Γιώργο, ότι οδηγείς αυτοκίνητο, βέβαια, ειδικά διαμορφωμένο. Ναι. Και μέχρι τότε σε βοηθούσαν κάποιοι άλλοι να μπεις μέσα, ενώ τώρα μπαίνεις μόνος. Ακριβώς. Είναι δηλαδή κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θέλουν κάποια, να μάθεις κάποια τεχνική. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Ακριβώς. Για να βοηθήσεις τον εαυτό σου να αντιμετωπίσει μικρά προβλήματα που όλοι οι άλλοι δεν τα σκέφτονται γιατί δεν υπάρχουν για αυτούς. Το σημαντικότερο για μένα, κύριε Πετινάκη, είναι ότι όταν είμαστε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί μία φορά το χρόνο, είναι μία φορά το χρόνο και διαρκεί περίπου 10 με 13 ημέρες, έτσι όπως ακούγεται, νομίζει ο κόσμος ότι γίνεται κάποιο θαύμα. Ότι πάμε, ξέρω εγώ, μας πρόχνουν και φεύγουμε πίσω και πετάμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις 13 ημέρες είναι μια 24ωρη εκπαίδευση, η οποία αν τη χρησιμοποιήσει το άτομο που θα τη λάβει, μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και τέλος. Με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν εγώ ξεκίνησα πρώτη φορά να μπω στο αυτοκίνητο μόνος μου, έκανα μισή ώρα να μπω και έκανα 45 λεπτά να βγω. Τώρα το κάνω σε λιγότερο από λεπτό. Μάλιστα. Να σου πω κάτι, έχετε μια πολύ ωραία παρέα, ξέρω, και να σταματήσεις να μιλάς στο πληθυντικό, γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια και έτσι, και θα μιλάς φυσικά όπως μιλάμε και στη ζωή έξω. Έτυχε να σε ξέρω από πολύ μικρό και έχω παρακολουθήσει όλη τη διαδρομή σου και μου έχεις δώσει κουράγιο και σε κάποιες δύσκολες στιγμές που είχα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πεις για αυτή την παρέα που έχετε και την αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Σας βοήθησε και σε αυτό η άλλη όψη με τις γνωριμίες και τα λοιπά. Δεν είναι θέμα. Απλά όταν μου πεις παραπάνω ανθρώπους, ταιριάζεις με αυτό. Αν με κατάλαβα καλά, μιλάς για την παρέα της άλλης όψης που έχω. Ναι. Επειδή προηγουμένως διάβασα ένα κομμάτι που μου είχε στείλει ο Γιώργος ο Κλονάρης, ναι, το άκουσα. Η παρέα της άλλης όψης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Που δεν μένει στο δεκαήμερο που βρισκόμαστε εκεί. Πιστεύω ότι χτίζεται κάτι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το παρομοιάζω αρκετά με τις κατασκηνωτικές φιλίες. Μάλιστα. Μου ταιριάζει πολύ δηλαδή αυτός ο συνειδημός. Εντάξει, είναι μια παρέα που είμαστε από όλα τα μέρη της χώρας και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι της άλλης όψης στην Κύπρο, στη Σουηδία, τη Γερμανία, σε πάρα πολλές χώρες. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Το σημαντικότερο, Κώστα, είναι να αυτό που κάνεις να σου αρέσει. Γιώργο, όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις και το κάνεις με μεράκι. Θέλω να μας πεις λίγο για τα πράγματα που σε ενοχλούν, για να μάθει και ο κόσμος που μας ακούει
πώς, τι πράγματα, τι δυσκολίες και τι σε ενοχλεί σε αυτή την καθημερινότητά σου. Από πού να ξεκινήσω? Μα το ξέρω ότι είναι πάρα πολλά, αλλά θέλω να τα πούμε σήμερα για μπας και αυτοί που μας ακούνε καταλάβουν κάποια πράγματα που δεν τα έχουν καταλάβει μόνοι τους. Εγώ σήμερα θα ήθελα να μην πω σε αυτό το κλισέ, ας το πούμε, ότι όλα τα άτομα έχουν ίσα δικαιώματα, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι. Αυτό πλέον... Αυτό είναι αυτονόητο. Και... Είναι αυτονόητο αυτό. Έχω αρχίσει και το βλέπω ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα πω και μια κουβέντα που έχει πει ένας πολύ καλός μου φίλος και συμπαίκτης μου. Η αναπηρία, λέει, είναι της μόδας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πιο πριν ήταν, λέει, πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, ούτε θα αναφέρω για προσβασιμότητα, είτε ράμπες, είτε οτιδήποτε. Κάποια στιγμή, ξέρετε, αυτό έχει καταντήσει ένα μεγάλο κλισέ. Εγώ σήμερα θέλω να στηριχτούμε λίγο στα δικαιώματα εργασίας. Είναι πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ κακό. Είμαστε πρώτα απ' όλα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δίνει επιδόματα. Ακριβώς. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Και όλες αυτά όταν τα δίνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Καλά, και όταν τα δίνει και όπως τα δίνει, έτσι. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει μια ειδική επιτροπή που να ασχολείται πώς θα βρίσκει δουλειά στα άτομα. Αυτό δεν θες να μας πεις, Γιώργο? Όχι ακριβώς. Να σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα από τη Σουηδίας. Το οποίο πραγματικά, επειδή μιλάω σχεδόν καθημερινά με τους ανθρώπους, γιατί είναι φίλοι και έχουμε κάποιες ασχολίες, μαθαίνω διάφορα. Στη Σουηδία υπάρχει μια επιτροπή η οποία σου δίνει βοήθεια, υπάρχει γραφείο βοηθών, επάγγελμα βοηθού, το οποίο η επιτροπή αυτή σου κρίνει πόσες ώρες την ημέρα τον χρειάζεσαι. Μάλιστα. Αυτό όμως προστατεύει και τον βοηθό. Το βοηθός απαγορεύεται να κάνει πάνω από 11 βάρδιες το μήνα, γιατί πρέπει να προφυλάξει το σώμα του, τη σωματική δεκαιρεότητα. Είναι όλα του τα αναλώσιμα πληρωμένα του ατόμου με την αναπηρία. Είναι πληρωμένα. Οι καθητηριασμοί για το θέμα της ούρησης, για το θέμα του έτερου, καθίσματα μπάνιο, οτιδήποτε. Αλλά το κάθε με την αναπηρία είναι υποχρεωμένο να παρέχει πράγματα στο κράτος. Όπως η διεργασία του, όπως τα ένσημά του, όπως τα αντίστοιχα ένσημα εννοώ. Τι έρθει με όλο αυτό? Ότι ακόμα και με το άτομο που παθαίνει την αναπηρία, γιατί κάπως είναι πιο μυελού, ξαναλέω, μιλάω, φτάνει σε ένα σημείο που ξαναγίνει, που τον απορροφάει το ίδιο το σύστημα και ξαναγίνεται ένα ενεργό μέλος σε μια κοινωνία. Καταρχήν υπάρχουν χώρες που υποχρεώνουν στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ένα ποσοστό άτομα με αναπηρία. Ξέρεις Κώστα, αυτό έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει ξεκινήσει και από το χώρο, όχι από την χώρα, από κάποιες εταιρείες. Αλλά εγώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα που λέει το εξής. Γιατί να μπορώ να πολιτευτώ και εγώ όπως ο κύριος Σόιμπλε? Καλά, αυτό είναι θέμα κοινωνικής αναγνώρισης και νομίζω δεν είναι ότι... Δεν είναι μόνο κοινωνικής αναγνώρισης, γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπάρχει πρόσβαση. Ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών υπήρχε μέχρι που ήρθε ο κύριος Σόιμπλε. Μέσα σε ένα βράδυ, θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτές τις φωτογραφίες, μέσα σε ένα βράδυ έγινε μια τεράστια κατασκευή για να μπορέσει να ανέβει ο άνθρωπος και καλά, δηλαδή εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε, αλλά έπρεπε να γίνει τώρα. Δεν ξέρω αν και στη Βουλή με τα τόσα σκαλοπάτια υπάρχει τρόπος, εκτός να μπαίνεις από τον καράζ. Το μόνο καλό είναι υπάρχει τον καράζ και από κάτω δεν ξέρεις τι γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Γιώργο, για πες μας, ναι. Αυτό λοιπόν είναι αυτή η ανησυχία μου, ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη σε μια κοινωνία και να τους απορροφήσει το ίδιο το σύστημα. Κοίταξε να δεις τώρα, για το θέμα που λες να γίνει βουλευτής ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, δεν έχει σημασία, φτάνει να προσκοληθεί σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι αν προσκοληθεί σε ένα κόμμα, το κόμμα θα το βοηθήσει, γιατί για λόγους δικούς του και προβολής κομματικής θα θέλει να φαίνεται ένα τέτοιο άτομο. Βεβαίως, ναι. Οπότε εκεί δεν είναι δυσκολία, φτάνει να πάρει απόφαση κάποιος ότι τον εκπροσωπεί κάποιο κόμμα. Ας πούμε. Εδώ πέρα όμως υπάρχει και ο αντίλογος, ο οποίος λέει ότι εσύ μου λες να πολιτευτώ, εγώ βγαίνω από το σπίτι μου και δεν μπορώ να κάνω 5 βήματα. Κοίταξε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα είναι αλληλένδετα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Με τη διαφορά σου είπα ότι υπάρχει τρόπος. Εάν ένα κόμμα θέλει
να προωθήσει αυτά τα πράγματα, θα μπορούσε να έχει 2-3 βοηθούς για το άτομο αυτό, όπως υπάρχει. Εγώ ξέρω, γνωρίζω και όλοι γνωρίζουμε, έχουμε δει και στην τηλεόραση, βουλευτή ο οποίος δεν βλέπει. Θέλω να πω... Ναι, δεν είναι και όμως, μη στηριχτούμε τόσο στην πολιτική και... Όχι, εσύ το ανέφερες και γι' αυτό ήθελα να το επισημάνουμε αυτό το θέμα. Ναι, απλά το έδωσα ως ένα παράδειγμα. Ναι. Μπορεί να ατυχές, αλλά ως ένα παράδειγμα. Όχι. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνουμε είναι ότι όλα τα πράγματα αυτά είναι αλληλένδετα. Ακριβώς. Όταν δεν υπάρχει τρόπος του άτομου να βγει από το σπίτι του, όταν δεν υπάρχει τρόπος και δεν υπάρχει σεβασμός από την υπόλοιπη τους υπόλοιπους πολίτες, ούτε η παιδεία, δεν το δω μόνο το σεβασμό. Εκείνο είναι το μεγάλο σημάδι που είπες, η παιδεία. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε, δεν παίρνουμε την αγωγή που πρέπει για να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που έχουν κάποια δυσκολία. Δηλαδή αυτό που λέγανε στους προσκόπους να βοηθήσουμε κάποιον να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ναι. Εδώ πέρα όμως δεν δίνεται θέμα τόσο της βοήθειας όσο της συμπάρξης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ότι μόνο, δεν φταίει μόνο ο κόσμος ο οποίος ίσως παρκάρει πάνω σε μια ράμπα. Φταίνει και τα ίδια το με την αναπηρία και δεν βγάζω ούτε την κίτρινη ούτε την κίτρινη τη δικιά μου απ' έξω. Φταίμε και εμείς. Και φταίμε γιατί. Γιατί δεν βγαίνουμε έξω να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Παρόλες τις δυσκολίες. Όταν μια φορά θα περάσει από ένα σημείο και θα είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Θα περάσει τη δεύτερη μέρα, θα περάσει τρίτη μέρα, την τέταρτη μέρα, θα παρκάρει κάποιος. Ναι. Αυτό είναι ευσεβής πόθος, γιατί πριν από λίγο διάβασα στο Ηράκλειο, έχω περιστατικό στο Ηράκλειο της Κρήτης, που έχει την πινακίδα, που είναι η πινακίδα για το αυτοκίνητο του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα, και πάντα, επειδή είναι σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, πάντα υπάρχει κάποιος που παρκάρει για προσωπικούς λόγους, άλλος. Δηλαδή, σχεδόν καθημερινά, ας πούμε, και βέβαια δεν είναι από τους ανθρώπους που θα φωνάζει το 100 να τους γράφει κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, το είχα κάνει θέμα και εγώ. Είχαν βάλει και στάση λεωφορείου εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν έφτανε τα άλλα. Υπήρχε η πινακίδα που έλεγε παρκάρει αυτοκίνητο. Αναπηρικό. Και όχι δίπλα, στην ίδια πινακίδα έβαλαν τη στάση και χρειάστηκε βέβαια να επέμβουν στο τοπικό. Είναι αυτό που λένε με ένα μπάλα, δύο τριγώνια. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αστεία πράγματα. Η πολιτεία βέβαια, από την πολιτεία τι αντιμετώπιση έχεις, εσύ προσωπικά, τα άτομα που γνωρίζεις, πώς ακριβώς αντιμετωπίζει η πολιτεία? Είναι μια τεράστια ταλαιπωρία. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησα λίγο το σκεπτικό μου και αυτό το σκεπτικό που συζητάω με πολλούς φίλους για το θέμα των επιδομάτων. Ας πάμε όμως λίγο σε αυτή τη στιγμή που δεν αλλάζει κάτι και παίρνουμε επίδομα. Ας πάμε λίγο στην ταλαιπωρία των ΚΕΠΑ. Αυτή η ταλαιπωρία, το βασανιστήριο, γιατί περί βασανιστήριου πρόκειται, να πρέπει να περάσουμε επιτροπή κάθε 5 χρόνια, να μας κόβουν το επίδομα για τουλάχιστον 16 μήνες. Και μετά και να το επαναφέρουμε. Να το περιμένουμε αναδρομικά, είναι μια τεράστια ταλαιπωρία. Ακριβώς. Τεράστια ταλαιπωρία. Και πάλι καλά, εγώ βλέπω και ένα θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 11 χρόνια στο μαξίδιο, στο κάθισμα. Πάλι καλά, μου είπανε να πάρω εφόρου ζωής. Α, υπάρχει τέτοια περίπτωση ότι... Αν κάποιος κλείσει δεκαετία, ναι. Α, χρειάζεται, αλλά μέχρι τα 10 χρόνια χρειαζόταν αυτό η ανανέωση. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι θέμα το οποίο ψηφίστηκε και έγινε τώρα, πριν 6 μήνες το πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι τώρα πηγαίναμε κάθε... Όταν χτύπησα εγώ την πήγα το 2003, πήγα το 2004, ξαναπήγα το 2006, ξαναπήγα το 2000... Συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι, να σου πω κάτι. Ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Γιώργο, για πες κάτι που θα ήθελες έτσι να το πεις ξεκάθαρα μπροστά σε όλους. Ρε φίλε, μη με κοιτάς έτσι όταν είμαι στο αμαξίδιο, ας πούμε. Δεν είναι ενοχλητικό αυτό που μερικοί που κοιτάνε και με λύπη, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν κοιτάμε τόσο οι μεγάλοι όσο τα παιδιά.
Ναι, δεν, γιατί... αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να πω δεν είναι... Θέλω να το πω στους μεγάλους και τα παιδιά τους. Όταν το παιδάκι κοιτάει κάποιον με αναπηρία έτσι όπως το κοιτάει, γιατί είναι παιδί, ένα αθώο και όχι μόνο ένα αθώο, είναι και ειλικρινής. Είναι ειλικρινές το παιδί. Όταν λοιπόν το παιδάκι κοιτάει έτσι, μην το τραβά το χέρι και το πείτε έλα εδώ παιδί μου γρήγορα. Αφήστε το να έρθει κοντά μου ίσως ή στον άλλο άτομο με την αναπηρία, να τον ρωτήσει, να μάθει. Όταν αυτό κάποια στιγμή βλέπει ίσως εμένα, το λέω γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές. Με βλέπει ένα παιδί και μου λέει, μαμά γιατί αυτός είναι στο καρότσι. Και η μαμά το τραβάει απότομα το παιδί, έλα εδώ γρήγορα. Κατάλαβα. Εκείνη τη στιγμή δημιουργούμε ένα ταμπού μέσα στο κεφάλι του παιδιού, το οποίο πιστεύει ότι την επόμενη φορά που θα δει ένα άτομο αναπηρία πρέπει να σκύψει το κεφάλι του κάτω και να μην το κοιτάει καθόλου. Μάλιστα. Εντάξει Γιώργο μου, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Εγώ χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα, έστω μια φορά το χρόνο. Τι να κάνουμε, είναι αυτά τα πράγματα, είναι σαν να που λέμε η γιορτή της μητέρας, που να θυμόμαστε τη μάνα μία φορά το χρόνο. Κάπως έτσι. Ας πούμε, ή τα Χριστούγεννα, εν πάση περιπτώσει. Γιώργο, θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί νομίζω ότι άμα προκύψει κάποιο πρόβλημα θα τα επικοινωνία. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο καλά. Και καλή επιτυχία σε ό,τι προσπαθείς. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Μπορούμε να πάμε έτσι σε ένα μουσικό διάλειμμα πριν συνεχίσουμε. Αυτό ήταν ένα happening που έγινε στο Piccadilly Circus. Μας είχε προκύψει, μας είχε περισσέψει από προηγούμενη εκπομπή και το βάλαμε έτσι για να αλαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Τώρα θα ήθελα να πάμε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει σχέση με τη σημερινή εκπομπή. Για μένα, όταν το είδα χτες, ψάχνοντας το διαδίκτυο, συγκλονίστηκα πραγματικά. Είναι μια άλλη όψη ενός προβλήματος που αντιμετωπίζουν κάποιοι συνάνθρωποι μας και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Δεν είχα στοιχεία να τηλεφωνήσω, να τους βρω, ούτε προλάβαινα. Το βρήκα χτες το βράδυ στο διαδίκτυο αυτό το φιλμ. Αλλά πιστεύω ότι εφόσον υπάρχει στο YouTube, επιτρέπεται να το προβάλλουμε κι εμείς, να το δει ο κόσμος. Να δει ο κόσμος την Κική. Κική Τσαγκύρη, γυναίκα του αδελφού μου, νύφη μου. Οικονομολόγος με σπουδές στη Φραγκφούρτη, εξειδικευμένη στα θέματα του κοινωνικού ταμείου. Έχουν τρία παιδιά, με τον Βαγγέλη, τον Σταύρο, τη Σεβαστιάνα και την Αναστασία. Η Κική είναι ο άνθρωπος, είναι εκείνη η οποία ξεκίνησε τις εφαρμογές του κοινωνικού ταμείου, τόσο σημαντικού και για την νέα κοινωνία και για τις ανάγκες του τόπου μας σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Η Κική είναι η επιστήμον που έμαθε σε όλα τα υπόλοιπα στελέχη τι ακριβώς σημαίνει κοινωνικό ταμείο, πώς γίνονται οι εφαρμογές τους, η βοήθεια στο σπίτι, η κοινωνική φροντίδα, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΙΦΗ,
τα καπί, όλη αυτή η ιστορία και πώς υποστηρίζονται, ξεκίνησε από την Κική. Η Κική είναι λοιπόν η πρώτη διδάξασα σε αυτές τις κοινωνικές εφαρμογές. Εδώ και πολλά χρόνια ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, νόσος κινητικού νευρώνα, με καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι και μου αφαίρεσε τη δυνατότητα ομιλίας. Έκανε πάρα πολλές προσπάθειες να βρει τους κατάλληλους επιστήμονες, τους κατάλληλους γιατρούς για να διαγνώσουν επακριβώς το τι συμβαίνει με την Κική, αφού πήγε σε πάρα πολλά και σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη και εκτός. Καταλήξαμε πλέον, γιατί και η ίδια έγινε πλέον γιατρός του εαυτού της, προσπαθούσε να μάθει, να καταλάβει ακριβώς από τι έπασχε. Καταλήξαμε στην αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνους, όπως λέγεται, γιατί είναι από τις ασθένειες με μικρή βιβλιογραφία σχετικά. Σε όλη αυτή την προσπάθεια αποκατάστασης υγείας της, το 2005 πήγαμε στο Πεκίνο, στην Κίνα. Νοσηλεύτηκε περίπου για 40-42 μέρες σε κλινική, υπευλήθη σε εγχείρηση με βλαστοκύτταρα, χωρίς όμως αποτελέσματα. Από μετά την επιστροφή μας από την Κίνα, η υγεία της επιδεινώθηκε. Προσπαθεί η οικογένειά της να τη στηρίξει. Προσπαθεί ο αδελφός μου, τα παιδιά της, η μητέρα της, ο πατέρας της, όλοι οι φίλοι να στηρίξουν την Κική στην ασθενειά της. Υπάρχει και η έλλειψη ανταπόκρισης και θα έλεγα τραγική έλλειψη ανταπόκρισης από πλευράς της πολιτείας. Ευτυχώς είχα την οικονομική στήριξη από συνοδέλφους και την ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου και κάλυψα μέρος των εξόδων. Πρόσφατα ζήτησε το λογιστήριο του κράτους να παρουσιαστώ στην Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού στην Αθήνα για να εγκρίνουν αναπηρική σύνταξη. Πώς καταλαβαίνετε, μέσα αυτές τις δυσκολίες ο πολίτης που πάσχει, οι οικογένειες που έχουν άτομα που πάσχουν, πρέπει να αντιμετωπίσει και την ασθένεια της πολιτείας. Η πολιτεία καταλαβαίνω ότι θέλει να περιστείλει τις δαπάνες, θέλει να δει αν πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν δικαιούνται κάποιοι αναπηρική σύνταξη, αλλά στην περίπτωση της Κικής δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε αποδείξεις, η εικόνα της τα λέει από μόνη της. Πώς να επιβιώσω με τέτοιες συνθήκες? Επίσης, η ευθανασία απαγορεύεται και έτσι ούτε να ζήσω αξιοπρεπώς μπορώ, ούτε να πεθάνω. Κοινωνία ώρα 0. Καθολική Τσακίρη. Αρχίπολη Ρόδου. Το χαμόγελο της Κικής νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Να βάλουμε ένα άλλο βίντεο για να αλαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Εγώ και εσύ μαζί, όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή, εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή, εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους, να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί. Μπορείς, αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί, εγώ και εσύ μαζί, εγώ και εσύ μαζί. Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Θέλω να δούμε άλλο ένα βίντεο. Δηλαδή, χτες είχα, ψάχνοντας το διαδίκτυο, γιατί σκέφτηκα αυτή την ημέρα να την αφιερώσουμε στην, όλη την ημέρα για, τα, για τους ανθρώπους αυτούς, τους συνανθρώπους μας που τους συναντάμε καθημερινά, αλλά τους θυμόμαστε μια φορά το χρόνο, τουλάχιστον αυτή την ημέρα, να δούμε όσο περισσότερα μπορούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις χαρές και που τους προσφέρει μια αθλητική ενασχόληση, όπως θα δούμε τον Ραφαήλ σε αυτό το βίντεο. Στη Νίκαια, εκεί είναι... Στη Νίκαια κάνω προπονήσεις. Ο Ραφαήλ είναι αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο που, όπως βλέπετε και στα πλάνα σας, ότι μαθαίνει να αυτοεξυπηρετείται μόνος του, να αλλάζει το καρότσι του, να πηγαίνει στο αγωνιστικό. Όπως ξεκινάει ένα παιδί που δεν έχει πρόβλημα, ξεκινάει το ζέσταμά του κανονικά, τα χτυπήματά του είναι τα ίδια από ότι ένα άλλο μικρό παιδί 10 ετών, 11 ετών που ξεκινάει το τένις. Η μόνη διαφορά που υπάρχει στο τένις, στο καρότσι, με το μη ανάπηρο άνθρωπο, είναι ότι σκάει μπάλα δύο φορές, έχει το δικαίωμα να σκάσει δύο φορές. Όλα τα άλλα είναι το ίδιο. Διαστάσεις γηπέδου, φιλέ, οι κανονισμοί δεν διέπει σε τίποτε. Και προγραμμένοι να πάει από τη μία μεριά στην άλλη με το καρότσι. Αυτό έρχεται από τη χρήση την καθημερινή που κάνει στο καρότσι ο Ραφαήλ. Έχει την πολυτέλεια να είναι πολύ γρήγορος. Το καρότσι τον βοηθά γιατί είναι αγωνιστικό, έχουν άλλες διαστάσεις, όπως τον βλέπετε τώρα εδώ. Είναι ότι η μόνη διαφορά είναι ότι δεν περπατάει. Όλα τα άλλα, δηλαδή, όλα τα άλλα τα κάνει φυσιολογικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω ότι η αναπηρία δεν σταματάει κάτι. Ναι. Απλώς προσαρμόζεις το παιχνίδι σου επάνω. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. 4 ώρες δεν κουράζεται, δεν είναι πολλές. Όχι την ημέρα, 4 φορές την εβδομάδα. Κάνουμε από μία ώρα μέχρι μία μισή. Δεν μπορείς παραπάνω γιατί είναι οι φυσιοθεραπείες του που κάνει. Θέλει να κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Να παίξει το κομπιούτερ του, να πάει να δει ένα φίλο του. Δεν μπορεί να τον γεμίζεις με πολλά. Λίγο για να μπορεί να προλαβαίνει να ρουφάει αυτό που θέλει. Τώρα κάνει προθέρμανση που γυρίζει γύρω-γύρω. Ναι, κάνει κανονικά τους δύο γύρους ή τρεις γύρους. Αυτό που κάνουν, δηλαδή, ναι, οι άλλοι για να ζεσταθούν το σώμα του, δηλαδή να ανοίξουν τα χέρια του. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν κοιτάμε τις ηλικίες όταν ξεκινάει ένα παιδί. Ένα παιδί όταν είναι χρήσιμο στο καρότσι, τον μαθαίνω, τουλάχιστον εγώ ή και πολλοί άλλοι, τον μαθαίνουν το χειρισμό σε διάφορα αθλήματα. Όταν είναι καθυλωμένο στο καρότσι, θα επιλέξει ή μπάσκετ να παίξει, ή τένις να κάνει, ή δρόμους. Υπάρχουν δηλαδή μερικά αθλήματα που είναι με το καρότσι, συμμετοχή με καρότσι ειδικό. Ο Ραφαήλ είναι το μόνο άθλημα, και ο Ραφαήλ, αλλά και το άθλημα του τένις, είναι ότι μπορεί να παίξει ένας ανάπηρος, κινητικά ανάπηρος, να παίξει με οποιονδήποτε. Δηλαδή, εγώ θα παίξω με έναν όρθιο. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε δηλαδή στο πλάνο, παίζει με... Είναι ο κύριος Θωμάς από την Νίκαια προπονητής, που του κάνουμε να αλλάξει προπονήσεις, πότε εγώ φεύγω για τουρνουά και δεν μπορώ να το κάνω. Αναπληρώνει ο κύριος Θωμάς, είναι προσφορά του Συλλόγου της Νίκαιας και τα γήπεδα. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την αρρωγή για τη συνεισφορά του σαν τουρνουά που πήγε, για τη χορηγία που πήγε, το Δήμο της Νίκαιας, τον κύριο Κομίτσα, για το καρότσι, την αγορά του καρότσιου του αγωνιστικού, γιατί στοιχίζει ένα καρότσι αγωνιστικό. Πόσο στοιχίζει, αν επιτρέπετε? Μπορεί να ξεκινάει από 4.000 και φτάνει και μέχρι 10. Δηλαδή το δικό μου που θα το δείτε μετά, αυτό εδώ που χρησιμοποιώ. Εσείς είστε τώρα εκεί, έτσι, στο καρότσι. Κάνουμε ακριβώς, δηλαδή βλέπετε ότι ένας προπονητής όρθιος κάνει προπονήσεις και σε μένα και στο Ραφαήλ. Κάνουμε τα ίδια χτυπήματα, κάνουμε τις ίδιες κινήσεις. Θα δείτε μετά ότι έχουμε μια... Εγώ έχω... Αντιλαμβάνομαι περισσότερο το καρότσι πώς πρέπει να κινηθεί. Ναι. Γι' αυτό και μπορώ να δώσω περισσότερα στοιχεία στο Ραφαήλ. Όχι ότι ο προπονητής ο όρθιος δεν θα κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά δεν έχει την αίσθηση. Εσύ ξέρεις ουσιαστικά και τις δυσκολίες που, αυτό που λέω και τις βιώνεις, δηλαδή. Την αίσθηση του όρθιου, ο όρθιος, την αίσθηση του φιλέ την έχει στη μέση. Ναι. Εγώ την έχω στο μάτι μου. Και πρέπει το τελείωμα
να είναι καλύτερο για να περάσει μπάλα. Είναι πράγματα που δεν είναι δύσκολα, απλώς πρέπει να το. Από ένα σημείο, δηλαδή παίζει και αντιλαμβάνοντας νοητά το χώρο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και όπως αυτό που λέω και σε όλα τους ανθρώπους που δουλεύουμε έξω σε σεμινάρια και πηγαίνω, ότι ένας προπονητής όρθιος, για παράδειγμα, που δεν έχει πρόβλημα, για να μπορεί να μου μεταφέρει κάτι ή να μεταφέρει σε κάποιον άλλον που είναι σε καρότσι, πρέπει να κάτσει ο ίδιος στο καρότσι, να αντιληφθεί τι πρέπει να μου κάνει. Σωστό. Δηλαδή αυτό που συζητάω και εγώ πάντα με τον Ραφαήλ και του λέω ότι πρέπει να ελέγχει το χώρο του. Το γήπεδο, όταν παίζεις, είσαι μέσα στο γήπεδο. Δεν είσαι ούτε στο σπίτι, ούτε στο φίλο σου. Παίζεις γιατί θέλει να το ευχαριστηθείς. Και για να αποδώσεις, δεν μπορεί να γυρίσεις την πλάτη σε έναν αντίπαλο. Κοιτάς πάντα μέσα στο γήπεδο. Εδώ βλέπετε που παίζω εγώ τώρα με τον Όρθιο. Βλέπετε ότι μερικά πράγματα μπορεί να μην τα κάνω και σωστά. Είναι το θέμα ότι βλέπετε ότι κινούμε. Δεν μένουμε ποτέ σταθερός, όπως και ο Όρθιος. Αν μείνει σταθερός ο Όρθιος, τελείωσε. Ναι, ναι. Ραφαήλ, όταν βρέχει, όταν έχει άστατες καιρικές συνθήκες, γίνεται η προπόνηση κανονικά? Όχι, όταν είναι βρεγμένα γήπεδα, όχι. Αλλά όταν έχει κρύο, βάζουμε κάποιο φουτεράκι, κάτι ντυνόμαστε. Θέλω να δούμε άλλο ένα φιλμ, να προλάβουμε. Το έχω πάρει πάλι γι' αυτό από το διαδίκτυο, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί ψάχνοντας να βρω, να διαλέξω μερικά χαρακτηριστικά φιλμς, είδα ότι πάρα πολλά τα έχει ανεβάσει το τηλεοπτικό κανάλι TV100 της Θεσσαλονίκης. Και συγχαρώ τους συναδέλφους που δείχνουν τέτοια ευαισθησία και προβάλλουν στις ειδήσεις τέτοια θέματα, όπως αυτό που θα δούμε τώρα. Το Σωματείο Ειδικής Αγωγής και Προστασίας Αμαίας Ζωή διοργάνωσε αγώνες στίβου για άτομα με αναπηρίες που βρίσκονται στο φάσμα της νοητικής στέρησης. Οι αγώνες έγιναν στο υπόγειο του Αλεξανδρίου με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης. Την προσπάθειά μας αυτή είχαμε και χορηγούς, με τη βοήθεια των οποίων, δόξα τω Θεώ, θα πάνε όλα καλά. Ένα μήνυμα που θέλετε για όσους θέλουν να στηρίξουν τις προσπάθειες, γιατί ξέρουμε ότι και λόγω της κρίσης τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πόσο μάλλον για το δικό σωματείο και τα παιδιά που φιλοξενείτε? Εγώ θέλω να ζητήσω την αγάπη του κόσμου στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, κυρίως στα παιδιά με νοητική στέρηση, τα οποία έχουν ανά πάσα στιγμή του 24ωρου την ανάγκη παρουσίας συνοδού δίπλα τους. Συμμετείχαν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνδρόμου Down, η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών, το ΤΕΙ Ειδικής Αγωγής Δεύτερης Βαθμίδας, ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα και το Σωματείο Ειδικής Αγωγής και Προστασίας ΑΜΕΑ Η Ζωή. Απόλυτος στόχος μας σήμερα δεν ήταν η νίκη. Κίνητρό μας είναι η συμμετοχή. Γενικότερα είναι καλό να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά, να νιώθουν συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης. Το νόημα και η ουσία των αγώνων είναι αυτή. Και ένα μήνυμα σε αυτούς που θέλουν να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες, και φαντάζομαι πέρα από τους γονείς δεν έχετε πολλά στηρίγματα. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Σήμερα είχαμε πάρα πολλά στηρίγματα, είχαμε πάρα πολλούς χορηγούς, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και μας είπαν κατευθείαν ναι και μας βοήθησαν πάρα πολύ και στήριξαν την προσπάθειά μας. Σήμερα γιορτάζουμε τον αγώνα για τη διαφορετικότητα. Όλα τα παιδιά εδώ ήρθαν με πολύ χαρά, αλλά και με αγωνία, για να αποδείξουν σε όλους εμάς τις ικανότητές τους. Να αποδείξουν σε όλους εμάς ότι μπορεί να είναι διαφορετικοί από εμάς, αλλά είναι ίσοι, με τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες ευαισθησίες με εμάς. Και έχουν πολύ ανάγκη για κοινωνικοποίηση, για συμμετοχή και για μεγάλη επιτυχία. Βλέπουμε τα παιδιά και οι γονείς, αλλά κυρίως τα παιδιά να το διασκεδάζουν. Πόσο σημαντικό είναι να χαρίσει το χαμόγελο σε αυτά τα παιδιά? Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό είναι και ο βασικός μας στόχος. Τα παιδιά μόνο μέσα από τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να διασκεδάσουν και να χαρούν. Τα παιδιά αγωνίστηκαν στο Άλμα Ισμίκο, στη ρήψη σφαίρας και στον δρόμο ταχύτητας, ενώ έκδηλος ήταν ο ενθουσιασμός τους για την παρουσία τους στους αγώνες. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες αθλητές να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, να βάλουν τα δυνατά τους και να κερδίσουν την πρώτη θέση. Θα ήθελα να πω ειδικά στη μάνα μου, ότι την αγαπώ.